με το κόμμα στο οποίο ανήκουν, την διαφορετική άποψη την άλλη. Ας ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του ζυγού. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά και καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Τι κάνετε και στους ακροατές σας. Για πείτε μας τώρα, υπάρχει νευρική κρίση στην κυβέρνηση με τα τρία μεγάλα θέματα: ενδεχόμενο μείωση συντάξεων από 1η Ιανουαρίου του 19, η αναδοχή στα ομόφυλα ζευγάρια και το τρίτο που είναι και οι πληστηριασμοί βέβαια, αλλά και το άλλο μεγάλο θέμα της ΔΕΗ. Τι γίνεται εδώ πέρα? Εγώ πιστεύω ότι της ΔΕΗ κακώς πουλάνε τα λιγνητορυχεία, είναι ορυκτός πλούτος. Δεν έχει δικαίωμα να τα πουλήσει η κυβέρνηση τα λιγνητορυχεία. Ας πουλήσει τα άλλα, δηλαδή πελατολόγιο, εγκαταστάσεις. Δεν έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις από την Ευρώπη. Τι θα πει έχουμε καταδικαστικές? Ορυκτό πλούτο μπορεί να πουλήσει μια χώρα με βάση δικαστικές αποφάσεις? Ο λιγνίτης δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον, έτσι λένε. Ναι, και ο άλλος που το παίρνει δεν θα δημιουργεί. Καταλαβαίνεις, όταν είναι κρατικός ο λιγνίτης, επηρεάζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και όταν είναι ιδιωτικός δεν επηρεάζει? Τι αλλάζει, τι είναι αυτό, λέει, τι γελίο είναι αυτό, τι επιχείρημα είναι θα αυτό? Θα αλλάξουν, λέει, τον τρόπο παραγωγής, θα αλλάξουν το αντικείμενο. Και το κράτος δεν μπορεί να τα αλλάξει? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή το κράτος μέχρι πρόπερση έσχιζαν τα ημάτια τους, διερήγνουν τα ημάτια τους, ότι πρέπει να μείνει η ενέργεια και το νερό και διάφορα πράγματα να μείνουν κρατικά. Τώρα επισύουν μια δικαστική απόφαση για να δικαιολογήσουν τι? Ότι μέχρι πρόπερση συνθηματολογούσαν πρόχειρα. Τι είναι αυτό, λέει τώρα? Λένε ότι αυτά είναι υποχρεώσεις που μπαίνουν στα μνημόνια και έπρεπε να τα υλοποιήσουν. Δεν τα ξέρανε. Δηλαδή μέχρι το 2014 που φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ, δεν ήξερε τις υποχρεώσεις της Ευρώπης? Πότε τις μάθανε τις υποχρεώσεις? Εντάξει, μπορεί να άλλαξε θέση στην πορεία. Α, να άλλαξε θέση, αυτό πέστε. Καμιά φορά δεν είναι, δεν είναι κακό να αλλάζει θέση. Είπα εγώ ότι είναι κακό, αλλά και μία συγγνώμη χρειάζεται. Πείτε μου κάτι. Καλά, άλλαξε θέση η κυβέρνηση και σε άλλα θέματα. Ο κ. Τσίπρας το 2012-2013 έλεγε για τις γαλλικές φρεγάτες ότι είναι σκάνδαλο και ότι δεν πρέπει να επιθεθούμε με τη μέθοδο leasing τις γαλλικές φρεγάτες, διότι είναι έτσι. Και τώρα τις παίρνει, ξέρω εγώ, ή προχωράει. Μα δεν τις παίρνει από ό,τι είδατε. Κοροϊδεύουν. Ούτε αυτές παίρνουν. Δηλαδή η αξιοπιστία, που είναι το πιο σοβαρό πράγμα για ένα πολιτικό αρχηγό, για ένα πολιτικό, για έναν ηγέτη, δεν παίζει ρόλο, δεν αντιλαμβάνονται οι πολίτες τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχει θέμα αναξιοπιστίας εδώ? Κοιτάξτε, τώρα υπάρχει θέμα αναξιοπιστίας. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι σάπιο εδώ και 60 χρόνια και αναξιόπιστο μπροστά στο λαό. Τώρα είναι. Υπάρχουν κάποιοι που λένε, κύριε Πρόεδρε, ότι ο μόνος αναξιόπιστος είναι ο Τσίπρας. Ενώ όχι, και ο Μητσοτάκης το ίδιο. Και ο Μητσοτάκης εξίσου αναξιόπιστος είναι, διότι ανήκει σε ένα κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, που κυβερνούσε μέχρι πριν 2-3 χρόνια και τα έκανε θάλασσα. Δεν κάναν τίποτα. Τίποτα δεν κάναν. Ούτε επενδύσεις φέρανε, ούτε φόρους κόψανε, τον αντίον προσθέτανε. Γενικώς λέγανε θα αξιολογήσουν τους δημοσίους υπαλλήλους, ούτε εκεί κάναν τίποτα. Τίποτα δεν κάνανε και εκεί. Θέσανε σε διαθεσιμότητα 5.000 άτομα, τα οποία τελικώς τα αφαίρεσαν από την ενεργό δράση και τα κάνανε καθενόβιους στο μουσείο και από εδώ και από εκεί. Η διαφορά εδώ είναι ότι έχουμε να κάνουμε ένα κόμμα που ανέλαβε για πρώτη φορά την εξουσία, η πρώτη φορά αριστερά, και εδώ αποδεικνύεται το οξύμορο, ότι είναι μία από τα ίδια. Ναι, γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα, η Ένωση Κεντρών, δεν είναι μία από τα ίδια. Ακούστε, αναξιόπιστο είναι όλο το πολιτικό σύστημα. Γιατί βασίζεται στην εξουσιομανία και όχι στον έντιμο τρόπο προσέγγισης της εξουσίας. Ωραία, πείτε δηλαδή, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας πήρε 35% στις εκλογές, ούτε 35 δεν πήρε, και ο Καμένος 3,5%, 38,5%. Τι φθορά έχουν υποστεί έκτοτε? Δεν έχουν χάσει ένα 10% και παραπάνω? Άρα έχουν 25% και δύο. Με 25% κυβερνάνε
και κάνουν τέτοιες μεγάλες αλλαγές με 25%. Αν είχαν στοιχειώδη σεβασμό προς τη δημοκρατία, έπρεπε να πούν δεν μπορούμε τόσο μεγάλες κοσμογονικές αλλαγές με ένα 25% του λαού να τις κάνουμε και να επιζητήσουν ευρύτερη συνένεση. Εγώ αυτό τους είπα. Ή να αλλάξουν το εκλογικό σύστημα και να πάμε σε μια απλή αναλογική, αλλά αυτό πρέπει να γίνει. Μόνο εσείς το στηρίξατε, κανένας άλλος. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι σάπιοι. Γιατί και το Πασόκ είχε προδώσει την απλή αναλογική, η γεννηματά ούτε ήξερε τι ήθελε. Λέει το μπόνους καλό είναι για να έχουμε κυβερνησιμότητα. Λέει το Πασόκ πλανάται μεταξύ απόψεων Νέας Δημοκρατίας και μεταξύ της ανισορροπίας του. Δεν έχει ισορροπημένη θέση το ΠΑΣΟΚ. Ενώ στο καταστατικό του λέει απλή αναλογική το ΠΑΣΟΚ, στην πράξη έχει ακολουθήσει τον δρόμο Μητσοτάκη και ενισχυμένη. Υπάρχει μια συζήτηση και μάλιστα παρουσιάστηκε ευρέως από κάποια μέσα ενημέρωση την προηγούμενη Κυριακή, ότι γίνεται μια προσπάθεια διεύρυνσης της Νέας Δημοκρατίας προς το λεγόμενο σημητικό ΠΑΣΟΚ. Το βλέπετε να γίνεται κάτι τέτοιο ή είναι απλές κουβέντες και δεν είναι τυχαίο, γιατί υπόθηκε ότι είχε βγει ο κύριος Χατζηδάκης, είπε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου μπορεί, πρέπει και πρέπει να έρθει στη Νέα Δημοκρατία. Είχε υποθεί ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης πρέπει να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Οι απόψεις αυτών Χρυσοχοΐδη, Διαμαντοπούλου, Βενιζέλου, Λοβέρδου είναι όλες ταυτισμένες με τις Νέα Δημοκρατίας απόψεις. Σε όλα τα θέματα. Το Πασόκ κυβερνούσε σαν δεξιά. Δεν κυβερνούσε το Πασόκ, δεν έβαλε μνημόνια, δεν ιδιωτικοποίησε τα πάντα, δεν έκοψε συντάξεις, δεν τι παραπάνω έκανε ο Σαμαράς. Ο κόσμος του Πασόκ δεν είναι δεξιά. Και του ΣΥΡΙΖΑ ο κόσμος είναι αριστερός, αλλά κυβερνάει δεξιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο έκανε και το Πασόκ. Με κόσμο δημοκρατικό, κυβέρναγε με δεξιά μοντέλα. Και πιστεύετε, κύριε Πρόεδρε, τον κόσμο τον κοροϊδεύσαν όλοι. Γι' αυτό και όπου πάτε βρίζει ο κόσμος. Σε όποιο καφενείο και να πείτε, μου τζώνε. Εσείς πιστέψατε όμως ότι οι δεξιοί του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν γεννήσει δεξιούς, θα ψηφίσουν την απλή αναλογική? Πώς το πιστεύετε? Δεν ξέρω τι πιστεύω. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν. Μα είπατε ότι ο Τσίπρας και το κόμμα του βέβαια εξέφρασε αυτή την ιδέα, την άποψη που την αγκάλιασαν όλοι, και μόνο και μόνο για αυτό το λόγο της απλής αναλογικής αξίζει κτλ. Τώρα λέτε ότι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ γέμισε δεξιά, έχει δεξιές αντιλήψεις, έχει δεξιά πολιτική. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με πρόταση για απλή αναλογική. Ήρθε, την έφερε με μηδέν πόνους. Την ψήφισε μόνο η Ένωση Κεντρών. Νομίζω ότι ούτε το Κουκουέ ψήφισε. Όχι, το Κουκουέ ψήφισε. Και το Κουκουέ ψήφισε, αλλά έλεγε κάτι, έκανε κάτι κόμξες, αλλά τελικώς ψήφισε. Γιατί πήραμε 179. Για να πάρουμε 179 σημαίνει ότι προσθέθηκε και το Κουκουέ στην απλή αναλογική. Αν προσετίθετο και το Πασόκ, θα έβγαινε με 200. Από τις άμεσα προσεχείς εκλογές θα έβγαινε. Ενώ τώρα ψηφίστηκε από τις μεθεπόμενες. Καταλάβατε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, είχα πει εγώ στον Τσίπρα, ότι αν θέλεις όντως να πείσεις, επειδή κυβερνάς τώρα με μπόνους με 50 εδρών, δηλαδή έπρεπε να είχατε και μαζί με τον Καμένο 103 και έχετε 153. Έχετε κλέψει 50 έδρες κι εσείς. Για να πείσετε ότι πιστεύετε όντως στην απλή αναλογική, μοιράστε την εξουσία, την τράπουλα της εξουσίας, μοιράστε τη. Δηλαδή, μην περνάτε νομοσχέδια με 153. Μην περνάτε τα νομοσχέδια με 153 βουλευτές. Πολεμήστε να τα περνάτε με 200, με 220. Να πείσετε ότι η συνένεση είναι βίωμά σας. Σταματήστε να αυθαιρεθείτε. Και σε όλους τους τομείς, εξωτερική πολιτική, άμυνα, υγεία, κυβερνήστε με διακομματικό τρόπο. Συγκαλέστε και τα άλλα κόμματα μαζί να παίρνετε αποφάσεις. Πάντως για τα άλλα κόμματα φαίνεται ότι γίνεται κάτι από πλευράς του κυρίου Καμένου, που εκεί πήγε ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης και η κυρία Παπακώστα και ετοιμάζονται να επιθεωρήσουν τον Πεντάγωνο ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Καρατζαφέρης, ο κύριος Βελόπουλος. Τέλος πάντων, αυτά είναι γελία. Αυτά δεν είναι προς τιμή του Τσίπρα, το ότι έχει παραδώσει το στρατό σε ακραίους ανθρώπους.
Δεν έχει προ... δεν είναι προς τιμήν τώρα του Τσίπρα ότι πάει ο Φαΐλος και η Παπακώστα. Αφιδατώνει της ακροδεξιάς όμως ή της δεξιάς. Τι αφιδατώνει, ναι, αλλά παραδίδει ένα σημαντικό κρατικό χαρτοφυλάκιο στα χέρια της. Τι αφιδατώνει την ακροδεξιά όταν της παραδίδει ένα μερίδιο κράτους. Τι λέτε τώρα. Το αφιδατώνει κατά ένα πολύ επικίνδυνο τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, να πάμε σε κάτι πολύ ουσιαστικό. Ναι. Τον Αύγουστο τελειώνει το μνημόνιο το τελευταίο. Τι γίνεται από εκεί και πέρα. Πάμε για καθαρή έξοδο. Πάμε για παραμονή του ΔΝΤ. Πάμε για εκλογές. Δεν υπάρχει. Ακούστε. Εδώ παίζονται προηγουμένως, δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω το συλλογισμό. Κινδυνεύει με διάλυση και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Θα σας πω γιατί κινδυνεύει. Ξεχνάτε το Σκοπιανό αυτή τη στιγμή. Οι Αμερικανοί πιέζουν. Δεν το ξεχάσαν το Σκοπιανό. Οι Αμερικανοί θα ασκήσουν οι πιέσεις μέχρι τον Ιούνιο να τελειώσει. Και να αρκεστούμε σε φραστικές διαβεβαιώσεις των Σκοπίων ότι θα αλλάξουν το Σύνταγμα και να μην κάνουμε βέτο στην είσοδό τους στο ΝΑΤΟ. Αυτό ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση οι Αμερικανοί. Να επιτρέψουμε την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και αυτοί τις όποιες αλλαγές στο Σύνταγμά τους κλπ. Να υποσχεθούν ότι θα τις κάνουν μετά. Λένε να αρκεστούμε σε υποσχέσεις. Και αυτό βέβαια είναι καθαρή προδοσία όταν ακόμη και του ίδιου του Τσίπρα η θέση, η εκπεφρασμένη πριν από μια εβδομάδα, ήταν πρώτα οι αλλαγές στο Σύνταγμα και μετά αν τους δώσουμε το όνομα. Τώρα πάμε προς ακόμη χειρότερη εξέλιξη. Δηλαδή να αρκεστούμε σε φραστικές διαβεβαιώσεις και να μην ασκήσουμε βέτο στην είσοδό τους στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, εκεί θα έχουμε κραδασμούς. Τι εννοώ κραδασμούς? Ότι υπάρχει ο Δένδιας, η Μπακογιάννη, ο Καραμαλής στη Νέα Δημοκρατία που είναι υπέρ να δώσουμε το όνομα. Υπάρχουν όμως οι Σαμαράδες, Μητσοτάκηδες, Κυριά και άλλοι που δεν θέλουν να δώσουν το όνομα. Και εκεί, αν συνεχιστεί η τριβή, μπορεί να διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία. Μετά το ΠΑΣΟΚ είναι και αυτό στα δύο. Ο Γιωργάκης και κάτι άλλοι θέλουν να πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ. Αισθάνονται ότι αν το ΠΑΣΟΚ πάει δεξιά, ξανά και ενωθεί με το Μητσοτάκη, θα καταστραφεί, θα γκρεμιστεί. Ενώ υπάρχουν άλλοι σαν το Βενιζέλο, το Λοβέρδο, το Γρηγοράκο και όλους αυτούς, οι οποίοι λένε ότι το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κυνηγάμε. Δεν μπορούμε να έχουμε ίσες αποστάσεις. Πρέπει κατά του ΣΥΡΙΖΑ να είμαστε. Είναι διχασμένοι. Και αυτό το εκμεταλλεύεται ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας παίζει, είναι πονηρός και παίζει, βλέπει ότι ψυχικά είναι διαιρεμένοι και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, ότι είναι διαιρεμένοι και προσπαθεί πάνω εκεί να παίξει όσο μπορεί μπάλα, δηλαδή να, πρώτον να ενώσει τους δικούς του που είναι και αυτοί έτοιμοι να διαλυθούν και δεύτερον να γκρεμίσει τη δημοσκοπική υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό προσπαθεί. Πότε θα έχουμε εκλογές κύριε Πρόεδρε? Εκλογές μπορούμε να έχουμε από το Σεπτέμβριο εκτός αν τις προξενήσουμε τώρα τον Ιούνιο. Αν πει ο Τσίπρας μια ανακοίνωση δεν μπορώ να ψηφίσω Σκοπιανό, να δώσω το όνομα και να ερωτηθεί ο λαός. Δηλαδή ακόμη μην έχετε αποκλείσει και τις εκλογές τώρα τον Ιούνιο του 18. Αν όμως τελικά πάρει πάνω του στην πλάτη και δώσει το όνομα, πάρει την προδοσία αυτή και τη δώσει και δώσει το όνομα, μετά θα προσπαθήσει να κοροϊδέψει τον κόσμο ότι θα το αφορολόγητο και τις συντάξεις θα διαπραγματευτεί πάλι, θα κερδίζει χρόνο. Άρα, από εκεί και πέρα εξαρτάται από τη στάση των ξένων. Αν τον σφίξουν οι ξένοι, θα έχουμε εκλογές μέχρι τον Οκτώβριο του 18. Αν οι ξένοι το θεωρούν ότι είναι ένας πολύ καλός για να τα υπογράφει όλα, μπορεί να τον αφήσουν να κάτσει λίγο κύριε παραπάνω. Πρόεδρε, πριν λίγες εβδομάδες είχε παίξει ένα σενάριο με αφορμή ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, όπου έλεγε ότι η κυβέρνηση συζητάει το ενδεχόμενο να δώσει το Σκοπιανό και να πάρει παράταση στην υλοποίηση εφαρμογής των μέτρων μείωση αφορολόγητων και συντάξεων. Αυτό το θεωρείτε πιθανό? Γιατί από όσα μου είπατε. Το θεωρώ. Οι Αμερικανοί, αυτή είναι η στάση των Αμερικανών. Ότι δώστε το όνομα Μακεδονία και εμείς ό,τι μπορούμε θα κάνουμε για το χρέος, να πιέσουμε τους Ευρωπαίους. Η στάση του πρέσβεως είναι αυτή. Κοροϊδεύει κι αυτός. Όλοι κοροϊδεύουν ο ένας τον άλλον. Κοροϊδεύει ο Τσίπρας τους βουλευτές του για να μην του φύγουν. Είχε βάση το δημοσίευμα, κατά τη γνώμη σας? Πολιτική βάση είχε.
πολιτική βάση είχε, ότι αυτή τη στιγμή παζαρεύονται τα πάντα. Και έλεγε ότι είναι πίσω η Γερμανία από αυτή την ιστορία. Ναι, δεν είναι. Ο Αμερικανός πρέσβης είναι. Οι Αμερικανοί είναι. Οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί είναι αμετακίνητοι. Κάντε τις μεταρρυθμίσεις και εκτελέστε όλες τις υποχρεώσεις στο πρόγραμμα, αλλιώς τελειώσατε. Οι Γερμανοί δεν κάνουν υποχώρηση ούτε ένα πόντο. Οι Αμερικανοί κοροϊδεύουν τους Έλληνες ότι θα τους διευκολύνουν στο θέμα του χρέους. Και σας είπα, υπάρχουν αυτές οι διασπαστικές τάσεις στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι διαιρεμένη σε καραμαλικούς και, και σαμαρικούς, δύο μέτωπα. Το ένα δίνει το Μακεδονία, το άλλο όχι. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Ο Σαμαράς όμως είναι η ψυχή. Ναι. Αυτή τη στιγμή στηρίζει Μητσοτάκη ο Σαμαράς. Ναι. Καταλάβατε, ναι. Και ο Καραμαλής με την Τώρα και με τους άλλους δένδυες και λοιπούς είναι, είναι προς την κατεύθυνση να δώσουμε το όνομα. Το ίδιο είναι και το Πασόκ. Το Πασόκ είναι η μισή με τον Βενιζέλο να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία και η άλλη μισή να πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ. Παίζεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι. Ο Τσίπρας εφαρμόζει ένα ακροδεξιό πρόγραμμα με αριστερό κόσμο. Εξαπατά λοιπόν τον κόσμο. Δεν σας ακούμε, κύριε Πρόεδρε. Δεν σας ακούμε. Δεν με ακούτε. Τώρα σας ακούμε. Ναι. Το ακούσατε αυτά που είπα. Την τελευταία πρότασή σας δεν ακούσαμε. Η τελευταία πρόταση είναι, σας είπα, ότι παίζεται μια γενική απατεωνιά στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Η Νέα Δημοκρατία είναι με δύο θέσεις. Το Πασόκ πάλι με δύο. Μία υπέρ του συνεργασίας με ΣΥΡΙΖΑ και μία υπέρ της συνεργασίας με τη δεξιά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύει τον κόσμο τον αριστερό και κυβερνά με ακροδεξιό τρόπο. Είναι μία αθλειότητα. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι μία αθλειότητα. Και εμείς το μόνο κόμμα ή ένωση κεντρών που έχουμε θέσεις δημοκρατικές για την απτή αναλογική κτλ. Αλλά δεν μας αφήνουν να τις φέρουμε σε γνώση του κόσμου. Γιατί αν δείτε όλα τα κανάλια, τι βγάζουν? Ένα αριστερό και ένα δεξιό. Γυρίζουμε πάλι σε ένα δικοματισμό. Δέστε όποιο κανάλι, από ΕΡΤ, ΜΕΓΑ, ΔΕΝ, όλα δέστε, τα ΣΚΑΙ. Σπανιότατα καλούν άλλου κόμματος. Και αν καλούν μόνο ΠΑΣΟΚ, τον τρίτο. Ένας της αριστεράς και ένας της δεξιάς. Πάνε να ξαναστήσουν το παλιό σύστημα που υπήρχε μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, πάνε τώρα να το κάνουν μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε την ενίσχυση και του δικού σας χώρου και του δικού σας κόμματος. Εντάξει, θα τα πούμε εμείς. Εμείς 7. Λόγω των εκλογών, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αν μου λέτε τώρα, κύριε Πρόεδρε, ότι μπορεί να γίνει τον Ιούνιο. Ακούστε, 7 του μηνός, ναι. 7 του μηνός Μαΐου, μιλάω εγώ στο Βελίδιο, στη Θεσσαλονίκη, ναι. 7 η ώρα το απόγευμα. Εκεί που είναι και η μεγάλη σας δύναμη, έτσι, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, εκεί, εκεί θα δει και θα προειδοποιήσω, ναι, για την προδοσία που μαγειρεύουν στο Σκοπιανό. Για το ότι παίζουν παζάρια. Δηλαδή το Πασόκ διαιρεμένο, η Νέα Δημοκρατία διαιρεμένο και ο Τσίπρας χορεύουν τα ποντίκια με αριστερό κοινό και πλήρη υποταγή στους ξένους. Με ακροδεξιό τρόπο λειτουργίας. Θα ανεβάσετε τους τόνους και θα τα κάνετε λαμπάδες. Είναι ανεβασμένοι οι τόνοι από μόνοι τους, δεν χρειάζεται να ανεβάσω. Η προδοσία και η σαπίλα βασιλεύουν σε όλη τη χώρα. Δεν χρειάζεται, αγαπητοί, να ανεβάσεις κανένα τόνο σήμερα. Δεν χρειάζεται να πεις το ελάχιστο ψέμα όταν λες αλήθεια. Η αλήθεια τους αιματίζει και τους καίει όλους. Ναι. Σας το λέω εν πλήρη συνειδήση. Μακάρι την ίδια δυναμική να έχουν και οι βουλευτές σας, έτσι να τα κάνουν λαμπάδια. Θα δούμε. Οι βουλευτές είναι πιστοί. Δύο που φύγανε θα τιμωρηθούν τη νύχτα των εκλογών. Την νύχτα των εκλογών αυτοί οι δύο που φύγανε δεν θα βρουν τη δική τους. Λοιπόν, καταλάβατε. Λοιπόν, και η τιμωρία θα τη δώσει ο λαός, όχι εγώ. Θα λοιπόν, τα πούμε νεκτές, έγινε. Την αγάπη μου, είπαμε μια εκπομπή να κάνουμε εκεί μαζί. Ενώπιος ενώπιο. Έτσι σας θέλουμε, δυνατό. Να κάνουμε μια εκπομπή vis-a-vis, ενώπιος ενώπιο. Για να δώσουμε τη λύση του ελληνικού προβλήματος. Εντάξει, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, αγαπώ. Καλημέρα.